Δήμος Γιάκου λίγο αυτό, σου λέω παράδειγμα το φίλο. Ναι. Και να τα ακούς και να πεις wow και να σου πει Eurovision, γουστάρεις, ας πούμε, με αυτή την έννοια. Εκεί, αν γούσταρα πραγματικά το τραγούδι και το πίστευα και έβλεπα το Φίβο που του έχω εμπιστοσύνη και γενικά είναι πολλά βήματα μπροστά, όχι ένα, στη μουσική σκηνή. Και τον έβλεπα ότι το πίστευε και πίστευε και εμένα και με μια πολύ καλή ομάδα, σίγουρα θα ήμουν πολύ πιο θετική από ό,τι είμαι τώρα. Και πάλι δεν μπορώ να σου πω ότι θα πήγαινα, θα έλεγα οκ, okay, πάω με και στα μάτια ό,τι μου πείτε. Θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Μάλιστα. Γελικό κίνο, κυρίες και κύριοι, 89,8 δρόμος FM. Τι ακόμα για τη συνέχεια? Πάμε ξανά. Το περασμένο καλοκαίρι το είχαμε αποκλειστικά στο δρόμο και η Έλλη μας το τραγούδισε, ειδικά για το δρόμο. Είδες τι καλός άνθρωπος που είναι. Μάλιστα, είμαστε και πάλι εδώ. Έχω να σας πω ότι αυτός ο καλός άνθρωπος που λέγεται Λίγο Κίνο, όταν τραγούδισα στο chart show την περασμένη εβδομάδα, μου στείλε κατευθείαν μήνυμα. Κλαίω, κλαίω, έχω πέσει στα πατώματα και θα σε πειράζω πάντα όποτε σε βλέπω. Oh, yes. Δεν είπες κάτι σήμερα. Ας το φιλάω για το τέλος. Αχ, γλυκούλα, γλυκούλα. Για την αποφώνηση. Νομίζω ότι μια χαρά τραγούδισα, δεν είχα παραφωνήσει τα λοιπά. Όχι, ήσουν πολύ καλύτερος από την Καρποντίνη. Ποιος τραγούδισε το 12? Ναι, Καρποντίνη. Δεν κατάλαβε κανένας ότι είπε το 12. Όχι. Απλά όλα αναρωτιόμαστε. Νόμιζα ήταν άλλο τραγούδι. Άλλο τραγούδι. Με τον ίδιο στίχο. Κοιτούσαμε, όχι, εγώ δεν μπορούσα ούτε να κοιτάξω. Εγώ άκουγα τον ίδιο στίχο σε άλλο τραγούδι, το οποίο ήταν και off τόνου. Και λέω, το έχει κάνει κάποιος, έχει πάρει το στίχο, τα δικαιώματα του στίχου και έχει βάλει άλλη μουσική. Που και σε αυτή δεν μπορεί να τα τραγουδήσει σωστά. Είχα πεθάνει. Ήταν τόσο πολύ αυτό με την Ελένα. Έκλαιγα. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Και με σένα και με τη Γιολάντα. Γιατί έστειλε και στην αγαπημένη μου Γιολάντα μήνυμα. Οι τρεις μας τραγουδήσαμε, εκτεθήκαμε και δεν το ξέραμε, έχω να σου πω. Ξαφνικά η Γερμανού. Το κατάλαβα, φαίνονταν. Ναι. Και εγώ με το που έβλεπα ένα τραγουδάκι Γιολάντα μετά, λέω μάλιστα, έρχεται η σειρά. Έχει, εννοεί. Με είχαν αφήσει για το φινάλε. Είχε τον αέρα όμως, βγήκε με την κυλίτσα της, είχε τον αέρα. Ναι, ναι, δεν το συζητάω. Ναι, μια χαρά. Το έχει, το έχει. Μια χαρά. Πες μου κάτι, βλέπω στα χεράκια σου κάτι μόλοπες. Είχες πάει στην οικοδομή πριν, είχες πάει σε μαθήματα πάλι. Ή είχες κάνει βίντεο κλιπ? Για το όντως. Για πες μας, Έλλη, σε παρακαλώ πολύ. Είσαι πολύ έξυπνος τελικά. Ξεχασιάρισμένα, αλλά έξυπνος. Θα μου το χτυπάς τώρα αυτό? Θα στο χτυπάω. Επειδή πήγαμε στα ίδια μπουζούκια και δεν θυμόμουν ότι πήγαμε. Σταμάτα πια. Σταμάτα. Θυμάμαι άλλες πολύ ωραίες, πολύ καλύτερες στιγμές μας. Πολύ καλύτερες. Λοιπόν, για πες. Γύρισα το βίντεο κλιπ πριν τρεις μέρες, τη Δευτέρα. Δευτέρα, πριν τρεις μέρες. Ήτανε 16 ώρες το γύρισμα. Εντάξει, δεν το λέω. 16 ώρες μονοκοπανιά ή τύπου 8 και 8, δηλαδή μία μέρα για άλλη μία? Μονοκοπανιά. Μονοκοπανιά, 16 ώρες. Βεβαίως. Wow, μάλιστα. Βεβαίως. 11 το πρωί με 2 τα ξημερώματα το βράδυ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, αυτή είναι η αλήθεια. Περάσατε? Περάσαμε πάρα πολλοί κόσμος. Α, οκ, για πες. Σε παρακαλώ. Θέλω το story του κλιπ. Πώς το παίρνεις στο μάτι? Άκου να σου πω. Θα το δεις στο μάτι, δεν είναι να το πω. Να μου πεις, να είμαι έτοιμος. Γιατί από ό,τι κατάλαβα από μέρα σε μέρα θα μας έρθει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Κοίταξε, είναι κάτι... Όχι ακραίο. Είναι κάτι... Να βγάλω χάκια. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στα ελληνικά δεδομένα. Είναι κάτι... Πιστεύω θα σ' αρέσει. Κοίταξε, όταν μου είπε την ιδέα ο Φίβος, γιατί εννοείται την ιδέα του Φίβου, σοκαρίστηκα. Μάλιστα. Λέω, όπα. Και μιλήσα στις λάσπες με μια άλλη γυναίκα. Όχι. Εντάξει. Αυτή την εικόνα, γιατί για να βλέπω και τους μόλοπες και τα λοιπά. Εξελίσσεται μάχη. Ναι. Μάχη εξελίσσεται. Α. Ναι. Γι' αυτό και οι μόλοπες στα δύο μου μπράτσα. Αλλά δεν έχουμε λάσπες και δεν έχουμε γυναίκα, έχουμε άντρα. Δεν έχουμε λάσπες, όχι. Τα υπόλοιπα στις οθόνες σας. Μάλιστα. Στους ματ δέκτες σας τα λες, όχι στις οθόνες σας. Στους ματ, ναι, συγγνώμη. Βέβαια, τη σκηνοθεσία την έχει κάνει ο Μανώλης Τζιράκης. Σου ξανακάνει κλιπάκι ο Μανώλης. Τα περισσότερα. Βεβαίως, φιλιά πολλά στο Μανώλη. Αλλά η ιδέα ήταν του Φίβου, ο οποίος ξεκίνησε. Του λέω το κλιπ θα το κάνουμε. Αχ, μου λέει γι' αυτό έχω μια ιδέα. Πρέπει να σε πείσω όμως. Όταν ο Φίβος ξεκινάει έτσι, έχω να σε πείσω όμως. Βέβαια, αν θέλεις το κάνεις. Εκεί πρέπει λίγο. Το στραβό και τα ξέρω. Έχει σχέση με το στίχο, είναι άσχετο. Γιατί σου το λες, όντως, δεν σε έχω ξεπεράσει. Καμία. Και εμένα μου αρέσει αυτό.
ο στίχος να μην έχει καμία σχέση. Ναι. Σε σαν το ήχος του Ρουβά που βλέπεις έναν τρελό να τρέχει μόνο σου στο δρόμο και να πηδά ανάποδα από ένα αυτοκίνητο. Ναι. Βέβαια. Και ένα στίχος ήρθες, Βασίλισσα μου, εσύ ήρθες και τα λοιπά. Ναι, κάτι τέτοιο. Άσχετο. Okay. Άσχετο. Άσπρο μαύρο. Δεν πάω να είναι ωραίο βίντεο κλίπ όμως και του Σάκη. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τρομερό. Περάσαμε πραγματικά γιατί είναι πολλής κόσμος. Πολλής κόσμος αυτό το κλίπ. Έχουμε και διάφορους guest. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Το έχω δει. Guest ή guest επώνυμος. Όχι, όχι, όχι. Απλά από το τι, γενικότερα, ναι. Δικά μου γνωστοί, δικοί μου γνωστοί άνθρωποι. Αλλά συνεργάτες μου. Αλλά είναι ένα κλιπ το οποίο πιστεύω θα συζητηθεί. Μάλιστα. Αφού μου λες ότι είναι ακραίο, φυσικά και θα συζητηθεί. Ακραίο, δεν είναι, είναι και τίποτα τρελό. Δεν είναι τίποτα τρελό. Μην είναι και προκλητικό. Ακραίο. Προκλητικό με ποια έννοια? Τύπου. Ναι, είναι σεξι. Είναι αλλά σεξι. Δεν είναι στη σεξι του μορφή ακραίο. Είναι απλά ρε παιδί μου κάτι που δεν το βλέπεις. Θα σου φέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Ο Κώστας Μαρτάκης έκανε ένα βίντεο κλιπ το Ποτέ, αν δεν κάνω λάθος. Ποτέ. Το οποίο δεν ξέρω αν το έχεις δει, το παίζουμε και στο MAD. Με δύο κοπέλες. Όχι, τον δείχνει να ξυπνάει, να μπαίνει στην τουαλέτα και να κάνει την ανάγκη του όρθιος. Ναι. Ξέρεις αυτή την ανάγκη, ναι, ας πούμε, και τα λοιπά. Φυσικά ναι, εννοείται ότι δεν. Καλά, ναι, ναι. Αλλά τον βλέπουμε ξαφνικά εκείνη τη στιγμή να καταλαβαίνουμε ότι κάνει την πρωινή του ανάγκη. Ναι. Πώς τα λες, και αυτό. Ναι. Και αυτό συζητήθηκε φουλ από πάρα πολλά μεσημεριανά εκπομπές και τι κάνει το Ρωματάκης και γιατί μας το δείχνει αυτό. Και δεν όχι, ξέρω δεν, και δεν είναι ακραίο κατά αυτή την έννοια. Όχι. Στους άντρες πιστεύω ότι θα αρέσει. Στο ανδρικό κοινό. Άρα στην ουσία. Και είναι πολύ δυναμικό και μαχητικό, αυτό μπορώ να σου πω. Πάρα πολύ δυναμικό. Okay. Άρα είναι και πολύ σεξι έλικο κίνο από ό,τι κατάλαβα. Για να μου λες ότι είναι σεξι, άρα γι' αυτό θα αρέσει και στους άντρες. Όχι μόνο γι' αυτό. Μάλιστα. Ελπίζω. Θα αρέσει λέει στους άντρες γιατί πάω και παίζω ποδόσφαιρο κάποια στιγμή και αναλύω το θέμα του Μουντιάλ για την επόμενη χρονιά, για το 2010. Σκεφτόμουν πολύ κάγκελο με το γλυκό ελάκι. Το γλυκό ελάκι. Λοιπόν. Μόλις επιστρέψουμε, θα σας αποκαλύψω κάτι που έμαθα, κάποιες συναυλίες που ετοιμάζει η Έλλη Κοκκίνου. Αλλά θέλω επίσης και κάτι άλλο να συζητήσουμε. Θέλω τη γνώμη σου για κάτι που δεν σε αφορά, ούτε και εμένα, αλλά θέλω απλά να μου πεις για ένα γιγαντιό τσουνάμι το οποίο έχει σκάσει εδώ και κάποιες μέρες. Κανόνες. Τι κάνω. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Συγγνώμη, κοιμόμαστε και ξυπνάμε. Με Ελένη Μενεγάκη, Γιάννη Λάτσιο. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Θυμόμαστε να είναι καλά οι άνθρωποι. Θέλω να μου πεις πώς σου φαίνεται όλο αυτό που έχει σκάσει όλες αυτές τις μέρες από όλα ανεξαιρέτως τα κανάλια. Φύγαμε.